I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. It's not about personality matrix holes and charts. It's all about the bumps in your heart. Αρχικά θα ήθελα να σας πω τι ακριβώς έγινε χτες και διακόπτει το βίντεο τόσο απότομα. Όπως τα είδατε, φαντάζομαι, στα 2,5 που πήγαμε είχε πάρα πολλά πράγματα, είχε τόσα πολλά πράγματα που χρειάστηκα και τις 3 μπαταρίες που έχω και για να φανταστείτε πόσο πολύ υλικό τράβηξα, η 64 GB κάρτα μνήμης που έχω στην κάμερα μέσα γέμισε μέχρι και το τελευταίο MB. Και έχοντας εξαντλήσει λοιπόν όλη την χωρητικότητα της κάρτας μνήμης, δεν είχα περιθώρια να τραβήξω τίποτα άλλο. Και έπρεπε να γυρίσω πρώτο ξενοδοχείο, να φορτίσω τις μπαταρίες. Και δεν ήθελα να χάσω όλη τη μέρα κάνοντας αυτό. Γι' αυτό αποφάσισα να διακόψω το βίντεο και απλά να συνεχίσω με ό,τι άλλο έκανα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το οποίο δεν ξέρω αν ξέρετε το Murphy, αλλά αυτός ο τύπος θα μας καταστρέψει. Όλα όσα έπρεπε να είχα την κάμερα μαζί μου για να τραβήξω έγιναν χτες το απόγευμα. Δηλαδή, όπως και να έχει όμως, αυτό δεν μπορεί να επιτρέψω να ξανασυμβεί και ακριβώς γι' αυτό το λόγο θα ψάξω να βρω τώρα μαγαζιά που να πουλάνε μπαταρίες για αυτή την κάμερα για να πάω να αγοράσω ακόμα μία, ώστε να έχουμε λίγο ακόμα περιθώριο χρόνου γυρίσματος με αυτή την κάμερα. Για να δούμε τι θα βρούμε εδώ κοντά. Έχουμε επιλογές. Νομίζω πως αυτό εδώ το κατάστημα ίσως και να έχει. Πάμε να δούμε. Παρεπτόντως, σήμερα έχουμε ραντεβού με το υπόλοιπο group στις 1, οπότε έχω αρκετό χρόνο και δεύτερο πρωινό για να κάνω διάφορα ψώνια. Άγκυρο τελικά. Αυτά τα μαγαζιά που έβλεπα μην στο χάρτη δεν ήταν μαγαζιά με φωτογραφικό εξοπλισμό, ήταν γενικά μαγαζιά. Το μαγαζί που σας έδειξα προηγουμένως είχε ρούχα. Παρ' όλα αυτά βρήκα ένα άλλο μαγαζί το οποίο είναι εδώ λίγο πιο πέρα. Πάμε να δούμε μήπως το πετύχουμε λίγο καλύτερα αυτό. Βλέπω ένα σώμα κάμερας. Μάλλον είμαστε τυχεροί. Ναι, νομίζω είναι μαγαζί με φωτογραφικό εξοπλισμό. Ναι, λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι πήρα κατά 50% αυτά που χρειαζόμουν, αλλά αυτό το μαγαζί μόλις άδειασε συγκυρολεξία το πορτοφόλι μου. Μία μπαταρία, μία κάρτα μνήμης και ένα ND φίλτρο ρυθμιζόμενο. Δεν θέλετε να μάθετε την τιμή, αλήθεια. Αυτό όμως δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πήρα τον εξοπλισμό που χρειαζόμουν και δεν θα έχουμε, ελπίζω δηλαδή, ξανά πρόβλημα. Το μόνο που δεν πήρα ήταν ο φορτιστής, αλλά θα δούμε. Μπορώ να το πάρω από κάποιο άλλο μαγαζί κάποια άλλη στιγμή, γιατί ούτως ή άλλως δεν είχαν, οπότε... Κάτι ακόμα που χρειάζεται να αγοράσω είναι αλυσίδα για το ποδήλατό μου. Γιατί αυτή που έχω αυτή τη στιγμή είναι αρκετό καιρό και ίσως κάποια στιγμή να μας αφήσει χρόνους, οπότε πρέπει οπωσδήποτε να έχω εναλλακτική, γιατί δεν μπορώ να μείνω χωρίς ποδήλατο εδώ πέρα. Χθες πέρασα από ένα μαγαζί που έχει BMX και κατά πάσα πιθανότητα θα έχει την αλυσίδα που θέλω, αλλά ήταν κλειστό χθες, οπότε θα πάω να το βρω πάλι σήμερα. Ελπίζω να το βρω εύκολα, γιατί δεν θυμάμαι πολύ καλά το δρόμο. Να δούμε. 20 minutes later. Επιτέλους το βρήκα. Θα έχει ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε. We'll be right back.
στιγμή και είναι αυτό το beat. Είναι ο προβλεπόμενος εξοπλισμός που πρέπει να έχουν όλοι οι εργάτες που ασχολούνται με τις μηχανολογικές εργασίες σε μηχανολογία, λειτουργία και διάφορα τέτοια μέρη. Αλλά μαντέψτε. Μαντέψτε πόσοι έχουν τον εξοπλισμό μέσα στο εργαστήριο τους. Αυτά είναι μόνο μερικά από όσα έχουν εδώ. Υπάρχει άλλος ένας τείχος από την από εδώ μεριά, ο οποίος έχει... Δεν είναι στο κέντρο. Απαράδεκτο. Αυτός λοιπόν που μας ξαναγεί στο χώρο είναι πρώην εργαζόμενος, δεν πληρώνεται αυτή τη στιγμή, είναι συνταξιούχος και όλοι όσοι είναι αυτή τη στιγμή εδώ είναι εθελοντικά, δεν πληρώνεται κανένας από αυτούς. Απλά είναι αρκετά χρόνια εδώ, ξέρουν πολλά και τα μοιράζονται μαζί μας. Χούλσα. Στον επάνω όροφο έχει μερικά ακόμα πράγματα που μπορούμε να δούμε και πιστεύω πως όσο πιο ψηλά πηγαίνουμε τόσο πιο ενδιαφέροντα θα γίνονται. Ήταν το Μουσείο Ενέργειας. Είχε κάποια αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Εντάξει, ξέρω ότι αρκετοί από εσάς τα βρήκατε βαρετά μέχρι ιδίας, αλλά
Αν δεν είναι αδικημένος, προφανώς και να τα πιστεύει απαραίτητα. Εμένα που είναι το αδικημένο μου, περίπου, μου άρεσε. Τώρα όμως, είμαι εδώ και νομίζω πως υπάρχει ένα πάρκο κάπου εδώ. Οπότε ναι, νομίζω πως θα επισκεφθώ αυτό το πάρκο για την ώρα, επειδή είναι αρκετά νωρίς και έχω και ένα βιβλίο να διαβάσω. Παρεπιπτόντως, κάπως έτσι μοιάζουν οι πολυκατοικίες σε αυτήν την πόλη. Και νομίζω πως μόλις έφτασα στο πάρκο. Αυτό το μέρος είναι λες και έχω βγει 60 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη. Είναι τόσο όμορφο ρε φίλε, πραγματικά τόσο όμορφο. Και νομίζω πως θα κάτσω κάπου εδώ. Και ναι, αυτό εδώ είναι το βιβλίο που έχω, αλλά πριν αναφερθώ σε αυτό αναλυτικά θα ήθελα να σου πω μερικά πράγματα που έχω προσέξει μέχρι τώρα σε αυτή την πόλη. Ας ξεκινήσουμε όμως από τα βασικά. Προτεραιότητα έχει πάντα ο πεζός και το ποδήλατο, ό,τι φανάρι και να είναι, αλλά πόσο μάλλον δεν είναι πράσινο. Επίσης τα αυτοκίνητα δεν περνάνε μάλλον ποτέ τη γραμμή πριν τη διάβαση και αφήνουν πάντα χώρο στους πεζούς να περάσουν, κάτι το οποίο στην Ελλάδα το έχουμε ξεχάσει σαν κανόνα. Το αμέσως επόμενο πράγμα που προσέχει κάποιος στο Βερολίνο είναι ο ήχος που κάνει η σιρήνα του ασθενοφόρου. Βγάζει έναν απίστευτα δυνατό ήχο, αλλά δεν είναι μόνιμα ανοιχτός. Ακόμα και αν είναι σε βιασύνη το ασθενοφόρο, ανοίγει τη σιρήνα μόνο όταν πλησιάζει σε φανάρι που έχει κίνηση για να το αντιληφθούν τα αυτοκίνητα που υπάρχουν εκείνη τη στιγμή σε εκείνο το σημείο. Και ο λόγος που, από ό,τι έμαθα, ο ήχος είναι τόσο πολύ δυνατός είναι ο εξής. Επειδή όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο, όλη η πόλη του Βερολίνου είναι γεμάτη έργα. Υπάρχουν πολλοί εργάτες οι οποίοι φοράνε, ξέρετε, αυτά τα ακουστικά που μπλοκάρουν τον ήχο για να μην κουφαθούν. Ναι. Και ο ήχος που βγάζουν τα ασθενοφόρα είναι αρκετός για να διαπεράσει τα ακουστικά που φοράνε. Και αυτός είναι ο λόγος που είναι τόσο δυνατή η σύνοδο του ασθενοφόρου. Επίσης, όλα στο Βερολίνο είναι εξαιρετικά μεγάλα, μπορώ να πω. Πες για παράδειγμα το απόγευμα που δυστυχώς δεν μπορούσα να βγάλω σε βίντεο, πήγα στο μολ του Βερολίνου, το οποίο το μέγεθός του είναι, αν ξέρετε από τα μολ της Αθήνας, είναι το Metro Mall, το The Mall Athens, το Avenue, το Golden Hall. Ναι, φανταστείτε όλα αυτά μαζί επί δύο. Αυτό είναι το μέγεθος του μολ του Βερολίνου. Παρ' όλα αυτά, αν και οι αποστάσεις είναι αρκετά μακρινές, μπορείς να τις περπατήσεις, γιατί έχει τόσα πράγματα που βλέπεις ενώ περπατάς, που σε κάνει να ξεχνιέσαι. Είναι τόσο ωραία τα μέρη που βλέπεις, που πραγματικά ξεχνάς το πόση ώρα έχεις περπατήσει. Ωστόσο, αν δεν σ' αρέσει το περπάτημα, υπάρχουν 9 γραμμές του μετρό, δεν ξέρω κι εγώ πόσες γραμμές λεωφορείων, καθώς και τραμ. Οπότε έχεις επιλογές μετακίνησης, όπου και να πηγαίνεις. Αυτά λοιπόν είναι αυτά που έχω προσέξει μέχρι τώρα στην πόλη. Και όσον αφορά το βιβλίο που έχω εδώ, εκτός από τα ακουστικά που ακούω μουσική και το λάπτοπ για το ίντερνετ και όλα αυτά, τα οποία κάνουν την ώρα να περνάει αρκετά διασκεδαστικά, ας πούμε, έχω σαν τρίτη επιλογή έχω το διάβασμα. Και αυτό είναι το βιβλίο που το έδωσε ένας φίλος μου, ναι, Ορφέ, για σένα λέω. Και αυτό το βιβλίο, η κατηγορία του είναι Self-Development και ο τίτλος του είναι The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Και για αυτούς που τους νοιάζει τι θα πει ο κόσμος και όλα αυτά, αυτό το βιβλίο πρέπει να το διαβάσουμε. Γιατί λέει μέσα κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία
ίσως και να μην τα σκέφτεσαι με την πρώτη και ίσως πρέπει να τα διαβάσεις από κάπου ή να στα πει κάποιος για να τα καταλάβεις και να τα συνειδητοποιήσεις. Οπότε αυτό το βιβλίο νομίζω από τις 11 σελίδες που έχω διαβάσει μέχρι τώρα το βρίσκω αρκετά ενδιαφέρον για τα δικά μου γούστα και νομίζω ότι θα το διαβάσω μέχρι και το τέλος. Δεν το κάνω συχνά αυτό. Ναι, το ξέρω, είναι κακό να αφήνω βιβλία στη μέση, αλλά ναι, νομίζω ότι αυτό το βιβλίο θα το διαβάσω μέχρι και την 212η σελίδα. Το πρέπει να το τελειώσω όμως μέχρι και το τέλος της διαμονής μου εδώ, επομένως καλύτερα να συνεχίσω το διάβασμα.